πει όπως και οι άλλοι επιλογοί, ζούμε σήμερα στις έντες βιομηχανικής επανάστασης. Τα πράγματα αλλάζουν με τρομερή ταχύτητα στην εργασία, τους τρόπους που δουλεύουν, τον τρόπο που γίνονται οι επιχειρήσεις, την παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων. Αλλάζει η αγορά εργασίας όπως την ξέρετε. Με επιπτώσεις και στα νέα παιδιά, με τέτοιες παιδιά, και στις μεγαλύτερες ηλικίες, στους άλλους. Η απάντηση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα πάνω απ' όλα είναι η αλλαγή στο επιχειρηματικό κίνητρο. Το οποίο θα μπει στην ψηφιακή αρχή και το οποίο δεν αφορά πια μόνο τα παιδιά, αλλά αφορά και όλους εμάς που ζούμε στην Ευρώπη. Βλέπετε, είμαστε μαζί σήμερα. Είναι λοιπόν σημαντικό ότι η Ευρώπη συνολικά και όχι κάθε χώρα μόνη της, γιατί πρέπει να πω ότι η Ελλάδα είναι 7 στις 28 χώρες στην ψηφιακή αρχή. Σύμφωνα με το περσινό δίκτυο που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη λοιπόν συνολικά οφείλει, και μάλιστα ενώ των ευρωεκλογών, να δώσει τις προοδευτικές δυνάμεις μια μάχη για να πει η εκπαίδευση και η καινοτομία στο κέντρο των εκλογών και των κομματικών.